κατά τη διάρκεια των εργασιών και σε στενή συνεργασία και επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, σκεφτόμαστε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες μελέτες γρήγορα για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις εργασίες αυτές. Έτσι, συμφωνήσαμε να κάνουμε σήμερα μια προγραμματική σύμβαση ύψους 30.000 ευρώ για να βγουν γρήγορα κάποιες άδειες που σχετίζονται με αυτό το έργο, ώστε να επιταχύνουμε, όπως είπα, τους ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών. Αυτό το κόστος το αναλαμβάνει η περιφέρεια και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτό να το υπογράψουμε. Με αφορμή λοιπόν αυτή την σύμβαση, θα ήθελα να κάνουμε και μια μικρή ανακεφαλαίωση, όπως είπε η κυρία Κοντατσάνη, όλων αυτών των έργων που τα τελευταία δύο χρόνια αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς και να σας πω λοιπόν ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε έναν απολογισμό ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ με έργα και δράσεις για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, που σημαίνει ότι αναβαθμίζεται πλήρως το νοσοκομείο μας αλλά και τα κέντρα υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, χάρη της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες μας εδώ στην αρχιτική μας περιφερειακή ενότητα. Μεταξύ αυτών των έργων θα ήθελα να παρεθμίσω, όπως είπα, την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου ύψους 2.054.000 ευρώ. Είναι ο εξοπλισμός του νοσοκομείου μας με υπερσύγχρονα μέσα και μηχανήματα για διάφορες ασθένειες ύψους 1.568.000 ευρώ. Επιπλέον ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός υπερσύγχρονος για την νοσηλεία COVID ύψους 1.928.000 ευρώ. Και επιπλέον να πω ότι έχουμε δρομολογήσει έργα για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ ύψους 203.000 ευρώ. Έργα που σχετίζονται με την επέκταση ουσιαστικά του νοσοκομείου με νέα πτέρυγα αποκλειστικά για την νοσηλεία COVID για την περίοδο της πανδημίας, και αργότερα θα μείνει μια νέα πτέρυγα για το νοσοκομείο, μια επένδυση ύψους 290.000 ευρώ. Και επίσης έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου του νοσοκομείου μας ύψους 155.000 ευρώ, καθώς επίσης να πούμε και για το κέντρο υγείας του Άργους Ορεστικού, η ενεργειακή αναβάθμιση που έχει ολοκληρωθεί ύψους 205.000 ευρώ. Όλα αυτά τα έργα μαζί με τη μισθοδοσία έκτακτου επικουρικού προσωπικού που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 5.300.000 ευρώ, υπηρετούν αυτή τη στιγμή 93 επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία μας. Ένα μέρος αυτών, ένας αριθμός αυτών των επικουρικών γιατρών υπηρετεί εδώ στο νοσοκομείο Καστοριάς, χρηματοδοτεί η περιφέρειά μας. Συνολικά λοιπόν έχουμε διαθέσει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα υγείας στη Δυτική Μακεδονία τα τελευταία δύο χρόνια που έχουμε την ευθύνη διοίκησης της περιφέρειάς μας, και ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι χρηματοδοτήσεις, έργα και δράσεις ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουμε δεσμευτεί, δεν θα διστάσουμε και δεν φιδόμεθα να χρηματοδοτήσουμε τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό για τα θέματα της υγείας σε όλα τα νοσοκομεία μας, σε όλα τα κέντρα υγείας, ώστε να αναβαθμιστούν στον ύψιστο βαθμό, να έχουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές που να εξυπηρετούν τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό, να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους ασθενείς και στους συμπολίτες μας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και επιπλέον έχουμε δεσμευτεί και για μία δράση να στηρίξουμε με κονδύλια για την ανάπτυξη ιατρικής έρευνας, κλινικών μελετών και διάφορων τέτοιων ερευνών που θα είναι στην διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και της διοίκησης των νοσοκομείων να επιλέξουν ποιο θέμα θέλουν να αναπτύξουν για να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τα νοσοκομεία μας, ελήψη ενός τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού που είναι πάλι έτοιμα για τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη και την κυρία του Περιφερειάρχη, όπως και τον Περιφερειάρχη Υγείας, για την παρουσία τους. Και να τονίσω βέβαια την άριστη, την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αυτά τα δύο χρόνια που βρίσκουμε στη θέση του διοικητή με την Περιφέρεια. Όπως ανέφερε και ο κύριος Περιφερειάρχης, για να μην ακρηγορούμε, έχουν εκτελεστεί, έχουν υπογραφεί και βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης έργα άνω των 6 εκατομμυρίων για το νοσοκομείο της Καστοριάς, σε κατασκευαστικά, σε υποδομές και σε
τεχνολογικό εξοπλισμό. Τις λεπτομέρειες θα μπορούμε να τις αναπτύξουμε στην πορεία. Δυστυχώς η πορεία της πανδημίας έφερε πίσω όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι το νοσοκομείο μας είναι μονίμως γεμάτο, είτε από θετικά περιστατικά νοσηλευόμενος, είτε από τους κλασικούς ασθενείς. Πιστεύουμε ότι να ευχηθούν να είναι η τελευταία φάση της πανδημίας, ώστε με την καλυτέρευση του καιρού, την άνοιξη, να μπορέσουν να ξεκινήσουν όλα αυτά τα έργα, τα οποία πραγματικά θα δώσουν μια όθηση στο νοσοκομείο μας, θα δημιουργήσουν την υποδομή για την επόμενη 20ετία. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε και για τα άλλα έργα τα οποία σχεδιάζουμε, τα οποία πάντοτε με τη βοήθεια της περιφέρειας και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου και τον σχεδιασμό της Τρίτης ΥΠΕ, θα οδηγήσω το νοσοκομείο μας τουλάχιστον για 20 χρόνια να έχει μια επάρκεια, μια δυνατότητα να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής μας. Διαδέχτηκα τον πανίδι των Ιδία του Προκάτου Κοσμού, ο οποίος είχε βάλει μπροστά όλα τα έργα. Είμαστε τυχεροί εμείς και εσείς οι Τεσταριανοί που έχουμε περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Είστε τυχεροί γιατί πέρασαν κάποιοι εδώ πέρα, ο Σαββόπουλος, ο Δημήτρης και η Δέσποινα Πρεζετζάνη, και ακόμα γιατί ηγείται το νοσοκομείο σας ο Γρηγόρης ο Χάτσης. Υπάρχει συνεργασία με όλους.